ζώα βασανισμένα, πυροβολημένα, κατακρεουργημένα. Κρούσματα που προκαλούν οργή και αποστροφή για τους δράστες των εγκλημάτων και καταλήγουν να μαυρώνουν όλο το νησί που φτάνει στο σημείο να χαρακτηρίζεται ως τόπος μαρτυρίου για τα αδέσποτα. Θα έλεγα ότι η Κρήτη έχει πιο αυξημένα περιστατικά ή τουλάχιστον μαθαίνονται πιο πολλά περιστατικά. Μετά το πέρας της πανδημίας έχουμε δει μια έξαρση και σε αυτά. Εικόνες ντροπής που μεταδίδονται σε όλη την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη. Ο Ζωρό βρέθηκε στη Μεσαρά με το κρανίο του ανοιγμένο με τσεκούρι. Ο Ρόκι είναι τυφλός γιατί κάποιος ή κάποιοι τον κάρφωσαν στα μάτια. Το χειλί από τον πόνο και το τραύμα το μεγάλο που υπέστη στο κρανίο του, το οποίο άνοιξε, έσπασε, έφυγε, απομακρύνθηκε από την περιοχή και για καλή του τύχη το βρήκαν άνθρωποι ευαίσθητοι και με ειδοποίησαν και βρέθηκε στο κτηνιατρίο, το οποίο παρέμεινε εκεί περίπου 2 μήνες μέχρι να αναρρώσει. Είναι εντελώς τυφλό. Έχει τυφλωθεί από ανθρώπινο χέρι. Και αυτό είναι το τραγικό. Και αν τα 2 σκυλιά που έχει υιοθετήσει και προστατεύει ο Γιώργος Ορφανίδης κακοποιήθηκαν στην ενδοχώρα, εκεί όπου κάποιος μπορεί να σκεφτεί πως όλα έγιναν σε κάποιο χωράφι, όπως συμβαίνει με τα εκατοντάδες αόρατα βαρελόσκυλα που παραμένουν αλυσοδεμένα στα ορεινά, ο Ζήκος, ένα ακόμη κακοποιημένο σκυλάκι, βρέθηκε σφαγμένος κυριολεκτικά σε γειτονιά του Ηρακλείου. Το αντιλήφθηκαν εμόφυρτο και με ειδοποίησαν ότι το σκυλί έχει σωθεί και είναι εδώ. Δεν μπορεί να το ξαναφύσω με αυτό το σκύλι στον δρόμο. Στα ερωτήματα γιατί στην Κρήτη ανθεί η εγκληματική νοοτροπία σε βάρος των ζώων, από πού πηγάζει τόση αγριότητα, αδυνατούν να δώσουν απάντηση. Τόσο οι κτηνίατροι που καλούνται να σώσουν κακοποιημένα ζώα που φτάνουν στα χέρια τους, όσο και οι εθελοντές που καλούνται μετά να υποκαταστήσουν το ρόλο της πολιτείας. Πολλές φορές βρίσκουμε σκάλια σε αδέσποτα ζώα τα οποία είναι άσχετα με την αιτία προσκόμισης, αλλά και σε δεσποζόμενα που τα έχουν πάρει κάποιοι άνθρωποι από τον δρόμο και μετά από 2-3 χρόνια βγάζουμε μια ακτινογραφία και βλέπουμε αυτά τα πράγματα. Συνήθως είναι ζώα τα οποία έχουν πυροβοληθεί. Είναι ζώα τα οποία έχουν χτυπηθεί με κλωτσιές. Είναι αυτά που έρχονται ζωντανά σε μας. Είναι ζώα που έχουν τραυματισμοί διάφορα αντικείμενα. Έχουν περιστατικά τα οποία δεν φτάνουν σε μας, γιατί απλώς το ζώο καταλήγει στο σημείο του μαρτυρίου του. Κυρίως οι πυροβολισμοί και μάλιστα σε γάτες και με αεροβόλο που σημαίνει νέα παιδιά. Και αυτό είναι λίγο περίεργο. Έχω δει ζώα ακροτηριασμένα, έχω δει ζώα κακοποιημένα σεξουαλικά. Το θεραπεύσαμε, κάναμε το, φτιάξαμε. Δόξα τω Θεώ είναι σε καλά χέρια, το έχει μια κυρία που το αγαπάει πάρα πολύ. Οι χώροι του καταφυγιού του Γιώργου Ορφανίδη φιλοξενούν δεκάδες σκυλιά που βρέθηκαν κακοποιημένα είτε εξαθλειωμένα από παθητική κακοποίηση είτε αδιαφορία. Καθένα από αυτά με τη δική του θλιβερή ιστορία για το πώς βρέθηκε στο δρόμο, πώς κατέληξε χτυπημένο, ακροτηριασμένο, παραμορφωμένο, άρρωστο είτε έτοιμο θάνατο. Νομίζω ότι μου εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους με κάποιο τρόπο, το αντιλαμβάνομαι. Είναι και κάτι αυτό που κάνουμε και με το καταφύγιο εδώ, το οποίο το ξεκινάς να βοηθήσεις ένα-δυο ζώα και μετά αντιλαμβάνεσαι ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί, δεν μπορείς να κάνεις πλέον πίσω. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε, να κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά αν η πολιτεία δεν κάνει το μεγάλο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση να στηρίξει και τους εθελοντές όλης της χώρας, που αυτοί στην ουσία κάνουν όλο το φιλοζωικό έργο, έτσι δεν πρόκειται ποτέ να λυθεί αυτό το πρόβλημα.